Την προοπτική συγκρότησης ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη, με νέες κατευθύνσεις, συζήτησαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και πολιτευτές που συμμετείχαν στο πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο Θεσσαλονίκης, στην κατάμεστη αίθουσα του Δημαρχείου. Όπως τονίστηκε στην ημερίδα, πρέπει να ξεφύγουμε από το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης και να κινηθούμε και σε νέα πεδία πέραν του τουρισμού, όπως το περιβάλλον, η αγροτική παραγωγή, αλλά και οι νέες τεχνολογίες. Είναι καλό που έχει ανοίξει μια δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά στην προοπτική συγκρότηση ενός αναπτυξιακού εθνικού σχεδίου, το οποίο βεβαίως αφορά και όλες τις περιφέρειες. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, υπάρχουν προφανώς και διαφωνίες και στρατηγικές διαφορετικές, αλλά εδώ είναι σε ένα δημόσιο διάλογο για να τα θέσουμε όλα αυτά επιτάπητος. Πρέπει να σκεφτούμε πια τελείως διαφορετικά από τα παραδοσιακά, αν θέλετε, κλισέ, θα έλεγα. Δεν υπάρχει πια μονοκαλλιέργεια στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη χρειάζεται αλυσίδες αξίας και αλυσίδες περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπεραξίας. Υπό την έννοια αυτή πρέπει να σκεφτούμε τον τουρισμό σε σχέση με το περιβάλλον, το περιβάλλον σε σχέση με την αγροτική παραγωγή, την αγροτική παραγωγή σε σχέση με τη βιομηχανική παραγωγή και, τον αγροτοβιομηχανικό τομέα, τις συνδυασμένες μεταφορές, τις νέες τεχνολογίες, την οικονομία της γνώσης. Όλο αυτό είναι, θα έλεγα, μια συνδυασμένη στρατηγική ανάπτυξης. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε και για οικονομίες κλίμακας και για οικονομίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Αυτή είναι η τάση που κυριαρχεί διεθνώς. Αισιόδοξος για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη στον τομέα του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, με 25 νέα ξενοδοχεία στην πόλη, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς λεφτά ουσιαστικά είναι να αναπτύξουμε την εξωστρέφεια της πόλης. Καταφέραμε μέσα σε αυτό το διάστημα των τελευταίων 5-6 ετών να ανεβάσουμε την τουριστική εικόνα της πόλης. Απόδειξη αυτής της προσπάθειας είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν ανοίξει η Θεσσαλονίκη 25 ξενοδοχεία. Η Θεσσαλονίκη λιμνάζει στην στασιμότητα και αυτό θα αλλάξει με ενίσχυση της εξαγωγικής οικονομίας και την μείωση των φόρων για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, εκτιμούν οι εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει εάν πραγματικά δεν πιστέψουμε στην παραγωγική οικονομία, στην εξαγωγική οικονομία, εάν δεν πιστέψουμε σε νέους ανθρώπους, εάν δεν φύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και 2 δεκαετίες διαφεντεύουν την πόλη και τη θεωρούν κτήμα τους, και αν δεν αναδειχθούν αξιοκρατικά πρόσωπα με καλές σπουδές, με καλά βιογραφικά, που δεν κάνουν παραγωνισμούς και δεν είναι πολιτικάνηδες, αλλά στοχεύουν στην ουσία και στο αποτέλεσμα. Μεγάλο ζητούμενο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετείχαν στην ημερίδα, είναι μια συνδυασμένη προοπτική ανάπτυξης με την εξασφάλιση και των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων για τα αντίστοιχα έργα και υποδομές.